το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε μετά από εισήγηση η οποία έγινε να συναχθεί μία προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Πελοποννήσου και του Δήμου προκειμένου να γίνει άμεσα η... πώς να πω τώρα, αυτούς τους τόνους σκουπιδιών που υπάρχουν στην Τρίπολη. Άμεσα λοιπόν να μπορέσουμε να πάρουμε τα σκουπίδια από τους λόγους. Είχαμε εξηγήσει τότε, είχαμε εντάξει το έργο, είχαμε μιλήσει για το ποσό και οφείλει η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο συλλογικό όργανο να προχωρήσει στη διαδικασία και την επιλογή αναδόχων. Είχαμε προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σαν δημοκρατική προλογική συνεργασία, αυτή η προγραμματική σύμβαση να γίνει πολύ νωρίτερα. Δυστυχώ τα ανακαστικά τη πλειοψηφία. Λοιπόν, κύριε Σαλίδα, δεν θα κάνετε πολιτική. Δεν θα κάνετε πολιτική. Εδώ είστε μέλο οικονομική. Αυτά θα τα πείτε στο Περιφερειακό και τα είπατε. Είπαμε και εξηγήσαμε ότι δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα, γιατί έπρεπε να υπάρχει το έγγραφο του Δήμου. Τα εξηγήσαμε αυτά και αν θέλετε θα σας τα ξαναπεί και η υπηρεσία. Δυστυχώς, δεν μπορούσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να κάνει καμία κίνηση εάν δεν είχε προηγηθεί το αίτημα του Δήμου προς την Περιφέρεια. Την Παρασκευή έγινε και τη Δευτέρα αμέσως είμαστε έτοιμοι για την προγραμματική. Κύριε Παπαγίου. Αυτά είναι γνωστά, κύριε Πρόεδρε. Θα τα πείτε μετά, σας παρακαλώ. Επί της διαδικασίας. Τελικά η όλη η ιστορία σκουπίδια της Τρίπολης ήταν μια επιστολή του κυρίου Δήμαρχου προς τον κύριο Τατουλή. Θα μας τρελάνετε. Στο διαδικαστικό θέλω να μου απαντήσετε. Λοιπόν. Τελικά ήταν θέμα να έρθει η επιστολή του κυρίου Παυδί στον κύριο Τατούλη και πέντε μήνες η Τρίπολη είναι γεμάτη με σκουπίδια. Η Τρίπολη είναι πέντε μήνες, δεν είναι πέντε μήνες, είναι τρεις, γεμάτη με σκουπίδια. Γιατί οι υπεύθυνοι φορείς για την προσωρινή διαχείριση δεν είχαν ποτέ φροντίσει να έχουν ένα νόμιμο τρόπο της προσωρινής διαχείρισης. Έγινε ο διαγωνισμός σήμερα και αναδείχθηκε μια ερώτηση. Αν θέλετε λεπτομέρειες επί της διαδικασίας της δημοκρασίας, η Επιτροπή είχε οριστεί, που έλαβε μέρος και έκανε το διαγωνισμό, ο Πρόεδρος διαβίβασε το πρακτικό της δημοκράτησης στην προσταμένη αρχή και η προσταμένη αρχή το έστειλε στην Οικονομική Επιτροπή. Ήταν καλεσμένες τρεις εταιρείες, ήταν οι δύο και από τις δύο αυτές η ολόκληση είναι η στην υπηρεσία που λειτουργεί το έργο. Κύριε Παπαϊλιού, θα πάνε στην Κοζάνη τα σκουπιδιά. Όχι. Δεν πάνε παραδίπλα στην Βουλγαρία. Σιγά σιγά κύριε Κωτικά, ερωτήσεις συγκεκριμένες σας. Ναι, πού θα πάνε τα σκουπίδια. Ψάχνω ότι ήταν τα έγγραφα της εταιρείας αυτής, η οποία συνεργάζεται με κάποια εταιρεία, έχει πράσινο σημείο, έχει κδάει και κομποστοποιητή. Το η έδρα της είναι όχι η Κοζάνη, η Κορινθία. Κορινθία. Καμία σχέση με την Κοζάνη. Άρα, εμείς δεν ζητάμε μεταφορά απορριμμάτων. Ζητάμε διαχείριση των απορριμμάτων. 300.000. 80 ευρώ τόνο. Και για τα μεταφορικά. Για όλα τα πακέτο και για τη διαχείριση. Και για τη διαχείριση και για τη μεταφορά. Και για τη διαχείριση. Σωστό. Περίπου 88 ευρώ τόνο. Και τρίτο ερώτημα. Και να τελειώσω με εσάς για να πιάσω την κυρία Νικολάκη. Μα η υπηρεσία το επιτόπιο. Σας παρακαλώ, υπάρχουν τα πολιτικά. Σε αυτές 5-6 μέρες τώρα, καλά αφήνω το χειμώνα, 5-6 μέρες βρέχει. Εκεί οι νησάκοι που βρήκατε την ιδέα να τα βάλετε μέσα, έχουν τριπλασέαση το βάρος τους. Με τι θα πληρωθεί ο ανάδοχος, με τον όγκο, τα κιλά, το νερό, τι θα πληρώσουν. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς σαν υπηρεσία κάποιο πρόβλημα. Συνεννοηθήκαμε με το Δήμο της Τρίπολης να
μεταφερθούν από το κέντρο της πόλης στα απορρίμματα με πρέσα. Με πρέσα. Και αυτό έγινε επειδή πράγματι υπάρχει το πρόβλημα που μας δημιουργείται και οι 3.000 τόνοι μπορεί να είναι στην πραγματικότητα 1.500, αλλά επειδή ζυγίζονται τα φωτιά και δεν πάνε έτσι, και δεν περνάνε έτσι, και βγαίνουν τα ζυγορόγια, θα μεταφερθούν με πρέσα, ούτως ώστε με ένα προς 4 ή ένα προς 3,5 που κάνει η συντήρηση η πρέσα, με αποτέλεσμα να πετύχουμε το πραγματικό βάρος, αν στο κατά προσέγγιση το πετυχαίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε και μετά θα μπαίνουμε στους σάκους. Θα γίνεται πρεσάρισμα από τις 3 πρέσες ή 4 που έχει ο Δήμος και μετά θα μπαίνουν στους σάκους. Πέφτουν οι μάσκες. Ο Μεσσίας, ο κύριος Περιφερειακής, που πριν από 20 μέρες φάνηκε να αναλαμβάνει την ευθύνη, πήρε την επιστολή, ξεκίνησαν οι διαδικασίες, καθυστερήσαμε 15 μέρες και ερχόμαστε σήμερα να αποφασίσουμε πού θα πάνε 3.000 τόνοι και οι 5 που είναι υπόλοιποι εδώ δεν θα γίνει. Ένα ερώτημα πρέπει να απαντήσετε. Και δεν απαντάτε. Εγώ συμφωνάω. Είναι καλή τιμή σε εισαγωγικά στα όρια του καπιταλισμού που δράτε. 80 ευρώ, 78 μεταφορά και διαλογή. Σας λέω το Μάη μήνα τι θα γίνουν τα σχέδια. Θα σας απαντήσουμε μετά από όλες τις κρατήσετε και θα μπορείτε να τελειώνουμε να πιάσουν οι δρόμοι της Τρίπολης. Εκτός αν θέλετε να είναι γεμάτοι για να κάνετε εσείς πολιτική. Εμείς θέλουμε να πιάσουν οι δρόμοι της Τρίπολης. Είπατε ότι ένωσε προσφορά 78 ευρώ. Βάλτε το 78 και άμα πει αυτό το νούμερο να μην πει και το 80. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Άρα. Σας παρακαλώ. Σας είπαμε ότι κύριε Παπαγγελίου, ποτέ από ένα συνάδελφο. Μην παίρνετε τον λόγο, σας παρακαλώ κι εγώ. Σας παρακαλώ κι εγώ. Εδώ υπάρχει η τοποθέτηση. Και ο κύριος Πατσαρίς μπορεί να πει αυτό που θέλει. Όπως είπε και ο ίδιος, θα κρυθούμε. Συνεχίστε. Πολιτική μπορεί να κάνετε εσείς, αλλά μπαίνει σε πράγματα πρακτικά που γίνονται, που υπάρχουν νόμοι. Κύριε Παπαγγελίου. Και κανένας δεν μπορεί να πάρει. Κύριε Παπαγγελίου, ας είχατε ρωτήσει να είναι εδώ ένα μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης όπως είχα ζητήσει. Επιλέξατε να έρθει η κεντρική υπηρεσία, σας παρακαλώ πολύ, το που είναι η εταιρεία η ιδιωτική, πάτε, πείτε στον κύριο Πατσαρίνο, δώστε του την προσφορά, γιατί δεν έχει καταλάβει ακόμα, ότι δεν μιλάμε για δημόσιο, αλλά για νόμιμο, αδειολογημένο, ιδιωτικό χώρο. Να τι μέσα ο κύριος Μπεδιώτης αν εδώ. Παράξε ο κύριος Μπεδιώτη να έρθει μέσα. Όχι, το μέρος είναι τροπής. Δεύτερον, λέτε και δεν λέτε εσείς, ο λέει διαγωνισμός, ότι οι προσφορές είναι τιμή ανατόμη. Όταν ρωτάμε λοιπόν, όταν δεν έχουμε τις προσφορές μπροστά μας και κακώς δεν τις έχουμε μπροστά μας, τις ακριβείς τιμές και τις ακριβές προσφορές, πρέπει να μας πείτε 78 χρόνια τόσο. Δεν μπορεί να λέτε 78 και να βγαίνει από τους, από την αριθμή ηχή 78,9. Άφησε λέει. Και η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται εδώ και δίνει τη λύση. Και δίνει τη λύση ύστερα από την αδυναμία άλλων φορέων που μας ανακοινώνει και εγγράφος. Περνάει το θέμα των σκουπιδιών στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκκρίνονται τα τέχνη δημοκράτηση και διαγωνισμού. Και σήμερα κατακυρώνουμε τη διαδικασία στον ανάλογο, στο μειοδότη και φτάνουμε στο σημείο στη διαδικασία της αποκομιδής. Εγώ την να σας μιλάω, ακούω τη λέξη διαδικασία αποκομιδής και μου δείτε σαν ψέμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κι όμως έχουμε φτάσει και είμαστε στο νήμα. Και αρχίζουμε τώρα. Λογικές που θα πάνε, ποιος θα τα πάει, με τι θα τα πάει, ποιος καθορίζει την τιμή, με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ, γιατί θα πάνε στο Πελοπόννησο και δεν πάνε εκτός Πελοπόννησου. Και μας είπατε για Κοζάνη και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοζάνης και για δύο ερωτήματα. Και φτάνω σε ένα σημείο και απορώ. Και ο λόγος τώρα από μέσα μου. Είναι δυνατόν. Μήπως δεν θέλετε να φύγουν τα σκουπίδια.
Αυτή δεν είναι πόσο πολύ, δεν είναι. Εμείς προσπαθούμε, δίνουμε μάχες. Έτσι, έτσι, έτσι. Άσε παρακαλώ, άσε παρακαλώ. Έπατε σε διακόπτω. Αυτό που κάνεις είναι σωστό. Άσε με ακριβώ. Και φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα. Και αντί να μας πείτε μπράβο, στο Περιφερειάρχη, μάχες. Κύριε Νικολάκου, στην πρόεδρο της Οικονομικής, στα παιδιά εδώ, στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις τεχνικές υπηρεσίες, στον κύριο Παγιλίου, στον κύριο Κωστόγιανη, σε όλους εμάς που δώσαμε μάχες και το ξέρουμε, εδώ στα παιδιά της Γραμματής και, και στη Μαρία και στον Χρήστο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να δώσουμε λύση, είσαι στα πέμπτη και φωνάζετε. Ένα μπράβο που θα πείτε. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Για τα χάλια σας. Χάλια που θα πούμε στο παιδί, ένα μπράβο.